Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, λίμα κατεκλογήν χάριτος, εκλεκτό υπόλοιπο που εξέλεξε ο Θεός εν τη ευσπλαχνία Του για να χαρίσει σε αυτό την ασάλευτη βασιλεία Του. Χθες η Εκκλησία τιμούσε τη μνήμη ενός μεγάλου. Ενός μεγάλου από τους 12 μεγάλους. Αύριον τιμά τη μνήμη ενός επίσης μεγάλου από τους 12 μεγάλους. Μεγάλος πρώτα με την πλήρη και απόλυτη έννοια της λέξεως είναι ο Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τη μεγαλοσύνη Του διακηρύσουν δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια γαλαξίες. Μετά το Θεό, η μεγαλύτερη από τους μεγάλους είναι οι Απόστολοι. Πρώτος ευεργέτης ο Θεός. Δεύτεροι ευεργέτες οι συνεργάτες, οι άμεσοι συνεργάτες του Θεού, του Ιησού Χριστού, του σαρκωμένου Θεού, οι Απόστολοι, οι 12 και ο 13ος. Αύριο είναι η εορτή του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Χθες το εορτή του Αγίου ενδόξου και πανεφήμου Αποστόλου Φιλίππου. Θα παρουσιάσω στην αγάπη σας 4 χωρία από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Έχουν σχέση με τον Απόστολο Φίλιππο. Είναι χωρία πολύ διδακτικά και πολύ συγκινητικά. Το ένα χωρίο είναι στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το άλλο στο 12ο. Το άλλο στο 14ο. Και το άλλο στο 6ο. Πρώτο, 6ο, 12ο, 14ο. Το πρώτο χωρίο αναφέρεται στην κλίση του Αποστόλου Φιλίππου. Αλλά προτού ομιλήσουμε για την κλίση, θα ομιλήσουμε για το όνομα του Αποστόλου. Ο Απόστολος είναι Ισραηλίτης. Οι Ισραηλίτες ήταν και είναι μέχρι σήμερα εντόνως εθνικιστέ και σοβινιστέ. Παραδόξως όμως, δύο Απόστολοι από τους 12, ο Φίλιππος και ο Ανδρέας, φέρουν ελληνικά ονόματα.
η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός την εποχή εκείνη ήσαν ευρύτατα διαδεδομένα στην τότε γνωστή οικουμένη. Και οι Ισραηλίτες και τι εντόνους εθνικιστέ και σοβινιστέ αγαπούσαν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και μερικοί έλαβαν ονόματα ελληνικά. Μεγάλος τίτλος για το ελληνικό έθνος, ότι οι δύο Απόστολοι από τους 12 ετοίμησαν την ελληνική γλώσσα με το να λάβουν ελληνικά ονόματα. Και μεγαλύτερος τίτλος, ότι οι Απόστολοι έγραψαν την Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο, στην ελληνική γλώσσα. Αγάπησαν την ελληνική γλώσσα οι Εβραίοι και την μίσησαν τους εσχάτους καιρούς Έλληνες. Και διεκήρυξαν σαν επιτυχία και κατόρθωμα ότι κηδεύουν την ελληνική γλώσσα. Την εκείδευσαν, την κατέστρεψαν, τη σκότωσαν όσον εξυρτάτω από αυτούς. Αλλά η ελληνική γλώσσα είναι τόσο ωραία, είναι η ωραιότερη γλώσσα του κόσμου κατά την ομολογία ξένων μεγάλων κορυφαίων φιλολόγων. Και ας την κίδευσε ο κύριος Ράλης. Θα αναστηθεί η ελληνική γλώσσα και όλες οι δεδοκιμασμένες ελληνικές και προπάντων χριστιανικές αξίες. Όταν λέγω δεδοκιμασμένες, το εννοώ με διτή έννοια. Αξίες που τις υπέβαλαν οι κακοποιοί σε δοκιμασία, τις κακοποίησαν, τις απέρριψαν, και δεδοκιμασμένες με την έννοια ότι έχουν δοκιμαστεί και αποδειχθεί όντως αξίες. Στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου αναφέρεται η κλίση του Φιλίππου. Ο Ιησούς ηθέλησεν εξελθήν εις την Γαλιλαία και βρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό: ακολούθημη. Ο Ιησούς βρήκε το Φίλιππο. Αδελφοί μου, δεν βρίσκομαι εμείς πρώτοι το Χριστό. Ο Χριστός βρίσκει πρώτος εμάς. Δεν ανακαλύπτουμε εμείς το Χριστό. Αποκαλύπτει ο Χριστός τον εαυτό του σε μας. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού φόρεσε σάρκα, έγινε άνθρωπος και εμφανίστηκε πάνω στη γη για να αναζητήσει και να έβρει τον άνθρωπο και να τον πάρει κοντά του και να το σώσει.
ευρίσκει ο Ιησούς τον Φίλιππο και του απευθύνει την πιο μεγάλη και την πιο τιμητική πρόσκληση. Ακολούθημη, έλα κοντά μου. Δεν λέγει ο Ιησούς Φίλιππε ακολούθα το Θεό, αλλά τι λέγει? Φίλιππε ακολούθα εμένα, τον Ιησού τον Ναζαρέο. Γιατί ομιλεί έτσι ο Χριστός? Διότι ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος. Ακολούθημη. Ο Φίλιππος ανταποκρίθηκε αμέσως στη μεγάλη πρόσκληση. Δεν ταλαντεύτηκε μεταξύ του να ακολουθήσει και να μην ακολουθήσει τον Ιησού. Εδώ είναι το μεγαλείο της ψυχής του Φιλίππου. Μεγάλη ψυχή ο Φίλιππος, χωρίς καμία αμφιταλάντευση, χωρίς κανένα δισταγμό, αμέσως, προθύμως, προθυμότατα, με χαρά και αγαλίαση μεγάλη, ακολούθησε τον Ιησού. Πόσοι από τα 5 δισεκατομμύρια ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα πάνω στο φλοιό της γης, πόσοι θα ήσαν διατεθειμένοι αμέσως, χωρίς καμία αμφιταλάντευση, χωρίς κανένα δισταγμό, να εγκαταλείψουν οικογένεια, σπίτι, εργασία, επιχειρήσεις, περιουσίες, φίλους, συγγενείς και να ρυφθούν σε μια μεγάλη περιπέτεια σαν την περιπέτεια των Αποστόλων που συνεχώς διώκονταν και καθημερινώς βασανίζονταν και διέτρεχαν κίνδυνο θανάτου και τελικώς μαρτύρησαν με φρικτούς θανάτους. Ο Φίλιππος, λέγει η ιστορία, αφού υπέστη διάφορες περιπέτειες και βασανισμούς, μαρτύρησε στην Ιεράπολη της Φρυγίας, κρεμασμένος πάνω σε ένα ξύλο. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Στη μαρτυρική Μεγαλόνησο Κύπρο, στο ωραίο χωριό Όμοδος, αξιώθηκα να προσκυνήσω την κάρα του Αποστόλου Φιλίππου. Για να αδελφοί, αυτή τη στιγμή εμφανιζόταν ο Χριστός σε αυτή την αίθουσα και απεύθυνε σε εμάς την πρόσκληση. Ποιος αμέσως, χωρίς κανένα εντελώς δισταγμό, θα εγκατέλειπε τα πάντα, θα ρυπτόταν σε μεγάλη περιπέτεια, θα προχωρούσε σε μια ζωή τόσο επικίνδυνη που καταλήγει σε μαρτύριο, φρικτό μαρτύριο. Ήταν απλοϊκός άνθρωπος ο Φίλιππος. Δεν ήταν σπουδασμένος και σοφός. Δεν ήταν ευγενής και πλούσιος.
δεν ήταν αξιωματούχος και ισχυρός του κόσμου, ταπεινός και άσημος της γης, μικρός κατά κόσμο, αλλά κατά Θεόν το μεγάλος, γιατί είχε μεγαλείο ψυχής, τη δύναμη να εγκαταλείψει τα πάντα, να αρνηθεί και τον ίδιο τον εαυτό του και να ακολουθήσει τον Ιησού τον Ναζωραίο. Ένα πρόσωπο που συνεχώς καταδίωκαν οι άρχοντες και οι επίσημοι της γης. Ακολούθημοι, αμέσως ακολούθησε ο Φίλιππος και έγινε Απόστολος. Έλαβε το μεγαλύτερο αξίωμα. Μη ομιλείτε για άλλα μεγάλα αξιώματα. Να είναι κανείς υπουργός, να είναι πρωθυπουργός, να είναι πρόεδρος δημοκρατίας, να είναι βασιλιάς, αυτοκράτορας. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Να είναι κανείς Απόστολος, αυτό είναι μεγάλο αξίωμα. Πολύ μεγαλύτερο από τα αξιώματα που ανέφερα προηγουμένως. Πόσοι αξιωματούχοι υπήρχαν την εποχή των Αποστόλων, λησμονήθηκαν, απέθαναν και τάφησαν και λησμονήθησαν. Μπορείτε να αναφέρετε μερικά ονόματα αξιωματούχων του Ισραήλ, ενδόξων αξιωματούχων της εποχής των Αποστόλων? Έσβησαν. Ο απλοϊκός Φίλιππος από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας ζει μέσα στη συνείδηση 20 αιώνων και τιμάται και γεραίρεται και δοξάζεται. Και εδώ στη γη είναι μικρή η δόξα εν συγκρίση προς τη δόξα που απολαμβάνει στον ουρανό. Αφάνταστη η δόξα και του τελευταίου σωζωμένου. Πόσο μεγαλύτερη η δόξα ενός Αποστόλου. Ο Φίλιππος μόλις έγινε Απόστολος άρχισε αμέσως το αποστολικό του έργο. Έσπευσε και βρήκε τον φίλο του τον Αθαναήλ και ανακοίνωσε στον Αθαναήλ τη μεγάλη εφεύρεση, τη μεγάλη ανακάλυψη, να εκφραστώ έτσι, την πιο μεγάλη εφεύρεση και ανακάλυψη. Ευρίσκει Φίλιππος τον Αθαναήλ μια έκφραση παροιμιώδης και λέγει αυτό: «Όν έγραψε Μωυσής και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ». Αυτόν για τον οποίον έγραψε, για τον οποίον προφήτευσε ο μεγάλος Μωυσής και οι άλλοι προφήτες, τον βρήκαμε. Αναφωνεί σκυρτώντας, χοροπηδώντας από χαρά και αγαλίαση ο Φίλιππος. Από τη στιγμή που γνώρισε το Χριστό, ο ενθουσιασμός
πλημμύρισε την ψυχή του Φιλίππου. Ευρήκαμε τον πολύτιμο θησαυρό, ευρήκαμε τον πολύτιμο Μαργαρίτη, ευρήκαμε τον σωτήρα και λυτρωτή, το Μεσσία που περίμεναν οι αιώνες. Η πατρίδα μας, αδελφοί και πατέρες, η μικρή και σφαγιασμένη και ταπεινωμένη κατά την εποχή μας πατρίδα, έθεσε τα θεμέλια των επιστημών. Είναι γεγονός ιστορικό ότι από τον ελληνισμό προήλθαν οι πρώτοι μεγάλοι επιστήμονες, οι θεμελιωτές των επιστημών. Αν υπάρχει υψηλή τεχνολογία στον κόσμο και αν ο κόσμος έφτασε μέχρι τα άστρα με τους πυράβλους και τα διαστημόπλια, οφείλεται βασικώς στο ελληνικό πνεύμα, διότι οι Έλληνες έθεσαν τα πρώτα μεγάλα θεμέλια των επιστημών. Αλλά είναι αγνώμονες οι λαοί απέναντι της μικρής Ελλάδος, είναι αχάριστοι και τιμούν τους γυφτοσκοπιανούς περισσότερο από τους Έλληνες και τιμούν τους Τούρκους, τα παράσιτα της ανθρωπότητος, που δεν προσέφεραν ούτε αίμα στους πολέμους, ούτε πνεύμα στον πολιτισμό, τους αντιχρίστους περισσότερο από τους Ορθοδόξους Έλληνες Χριστιανούς. Γι' αυτό η ανθρωπότης δεν θα έχει καλή κατάληξη. Όπως ο αχάριστος Ιούδας είχε άθλιο τέλος, έτσι και η αχάριστη ανθρωπότης θα έχει άθλιο τέλος, όπως προβλέπει ο Ισαΐας και η Αποκάλυψη και ο Κοσμάς ο Ετωλός. Ένας από τους μεγάλους Έλληνες θεμελιωτές των επιστημών ήταν ο Αρχιμίδης. Όταν το ισχυρό αυτό πνεύμα εφεύρε, ανακάλυψε μια σπουδαία αρχή της φυσικής, σκύρτησε από χαρά, την άχτηκε επάνω και πλήρης ενθουσιασμού ανεφώνησε: Έβρικα, ανακάλυψα. Όπως με ενθουσιασμό μίλησε ο μεγάλος Αρχιμίδης, έτσι με ενθουσιασμό, με μεγαλύτερο ενθουσιασμό μίλησε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ: Ευρήκαμε τον Μεσσίαν. Ο Αρχιμίδης βρήκε μία αρχή της φυσικής. Ο Φίλιππος βρήκε εκείνον που είναι η αρχή του παντός, ο δημιουργός του σύμπαντος. Ο Φίλιππος βρήκε εκείνον που είναι το άλφα και το ωμέγα, ο πρώτος και ο έσκατος, η αρχή και το τέλος. Βρήκαμε τον Μεσσία, είναι ο Ιησούς από την ταπεινή Ναζαρέτ, είναι ο Υιός του Ιωσήφ, όπως νόμιζε ο κόσμος και όπως
ήταν γνωστός ο Ιησούς ο Ναζωραίος. Ο Ναθαναήλ αμέσως προέβαλε αντίρρηση, διετύπωσε επιφύλαξη. Δυνατέτη αγαθών εκ Ναζαρέτ είναι. Από τη Ναζαρέτ, το κακορίζικο και κακόφημο αυτό χωριό, είναι δυνατόν να προέλθει κανένα καλό? Τι απήντησε ο Φίλιππος? Προέβαλε το σπουδαιότερο από όλα τα επιχειρήματα, το εκ της πείρας επιχείρημα. Έρχου και είδε, έλα να ειδείς, εγώ είδα και πίστεψα, έλα και εσύ να ειδείς. Άμα ειδείς με τα μάτια σου το Χριστό, αρκεί η θέα του προσώπου του Χριστού για να πιστέψεις. Υπάρχουν Άγιοι, αδελφοί μου, με τόση χάρη που τους είδαν μεγάλη αμαρτωλή και αλλοιώθηκαν από τόμος, ελκύστηκαν στην πίστη από την έλξη και τη χάρη των Αγίων αυτών ανθρώπων. Ξέρω και στην εποχή μας κοσμικούς αμαρτωλούς ανθρώπους μακριά από την Εκκλησία, που όταν είδαν Αγίους ανθρώπους άλλαξαν από τόμος. Εάν κανείς έχει καλή προαίρεση, η χάρη των Αγίων επιδρά επάνω του. Πόσο μάλλον επιδρούσε η χάρη του Χριστού, που είναι ο Άγιος των Αγίων και δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον εκ μέτρου, εν μέτρο, αλλά έχει το πλήρωμα του Άγιου Πνεύματος, όλη τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Έλα να ειδείς. Ο Φίλιππος άρχισε αμέσως το αποστολικό του έργο και έφερε στο Χριστό ένα φίλο του που ανεδείχθη ένας επίσης από τους 12 Αποστόλους. Ο Φίλιππος έφερε στο Χριστό και εμάς τους Έλληνες. Έτσι λέγει το 12ο κεφάλαιο του Ιωάννου. Υπήρχαν Έλληνες ευγενείς υπάρξεις που δεν ικανοποιούνταν από τη θρησκεία του Ολύμπου, που θέλουν να αναστήσουν μερικοί ανόητοι χριστιανοί, αχριστιανοί, αντίχριστοι. Αντιλαμβάνονταν ότι η εθνική θρησκεία των Ελλήνων, όπως και όλες οι εθνικές θρησκείες, ήταν ψεύτικη θρησκεία, θρησκεία διαφθοράς και καταστροφής. Και μερικοί Έλληνες μελέτησαν και ασπάστηκαν την Ισραηλιτική θρησκεία, τη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Έγιναν προσήλυτοι, ασπάστηκαν την θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης. Έλληνες προσήλυτοι ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα την εορτή του Πάσχα για να προσκυνήσουν στο ναό
κατά την εορτή. Προσήλθαν δε αυτοί οι Έλληνες στο Φίλιππο, τον Απόστολο με το ελληνικό όνομα, και το υπέβαλαν ένα αίτημα, το ευγενέστερο αίτημα: «Κύριε, θέλομεν τον Ιησούν ειδήν», είπαν οι Έλληνες. «Κύριε», είπαν στο Φίλιππο, «θέλομε να ειδούμε τον Ιησού». Είχαν ακούσει ότι ο Ιησούς ήταν το καταπληκτικότερο πρόσωπο που εμφανίστηκε ποτέ πάνω στον πλανήτη. Άκουσαν για τα λόγια του Ιησού, την υψίστη διδασκαλία, στην οποία δεν μπορούσε κανείς να έβρει ψεγάδι. Άκουσαν για τα θαύματα του Ιησού, πρωτοφανή θαύματα. Άκουσαν για την Αγία Ζωή Του, μια ζωή στην οποία δεν έβρισκε κανείς κανένα ψεγάδι. Άκουσαν για την ακτινοβόλο μορφή Του, και μέσα τους γεννήθηκε ο πόθος και η λαχτάρα να δουν τον Ιησού, να δουν τη Θεία Μορφή Του και να ακούσουν λόγια από το Θείο Στόμα Του. Ο Φίλιππος πήγε και συνήντησε τον άλλο Απόστολο με το ελληνικό όνομα, τον Ανδρέα, και μαζί Φίλιππος και Ανδρέας, οι δύο Απόστολοι με τα ελληνικά ονόματα, παρουσιάστηκαν στον Ιησού και διεβίβασαν το αίτημα των Ελλήνων. Και ο Ιησούς, που ως προφήτης άνθρωπος και ως Θεός παντογνώστης, έβλεπε το μέλλον, συγκινήθηκε και ύψωσε τη φωνή του και είπε για μας τους Έλληνες ένα μεγάλο λόγο, πολύ μεγάλη και επενετική λόγη ελέγχθησαν κατά καιρούς από μεγάλους για τους Έλληνες, για το ελληνικό έθνος, για το ελληνικό όνομα. Αλλά αδελφοί μου, ο πιο μεγάλος λόγος που ελέγχθη για τους Έλληνες είναι αυτός ο λόγος του Χριστού, όταν ζήτησαν να τον δουν οι Έλληνες: «Ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν λέγω ημίν, ή αν μη ο κόκκος του σίτου πεσόν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, καρπών πολλήν φέρει». «Έφτασε η ώρα», είπε ο Χριστός, «τώρα που οι Έλληνες ζητούν να με γνωρίσουν, έφτασε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, να δοξαστεί ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου, να δοξαστεί ο Θεός που έγινε άνθρωπος, να δοξαστεί διαμέσου των Ελλήνων». Έλεγε ο Χριστός αυτό το λόγο ο λίγον πρώτου θανάτου του. Ήξερε ο Χριστός ότι με το θάνατό του, με τη θυσία του, θα προσήλκυε το ελληνικό έθνος στη νέα πίστη,
ήξερε ότι σαν πέσει μέσα στη γη, σαν κόκοσή του, θα βλαστήσει και θα φέρει καρπό πολύ. Μέσα στον καρπό τον πολύ είναι το μεγάλο έθνος των Ελλήνων. Και πράγματι, αδελφοί μου, ο Χριστός δοξάστηκε περισσότερο από το ελληνικό έθνος παρά από τα άλλα έθνη. Το ελληνικό έθνος έδωσε στο Χριστό τους περισσότερους ιεραποστόλους. Το ελληνικό έθνος έδωσε στο Χριστό τους περισσότερους Αγίους μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες. Από το ελληνικό έθνος προήλθαν οι μεγαλύτεροι και σοφότεροι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Στη γλώσσα του ελληνικού έθνους είναι γραμμένα το Ευαγγέλιο και τα αριστουργήματα της Εκκλησίας, οι θείες λειτουργίες, οι ιερές ακολουθίες, οι ύμνοι, οι υπέροχοι που απολαμβάνουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας μας. Η Ορθοδοξία είναι ελληνική. Μην παρεξηγήσει κανείς αυτό το λόγο. Όταν λέμε ότι η Ορθοδοξία είναι ελληνική, τι εννοούμε? Ότι τα αριστουργήματα της Ορθοδοξίας είναι διατυπωμένα κυρίως από Έλληνες και στην ελληνική γλώσσα. Οι θείες αλήθειες φόρεσαν το όμορφο ένδυμα της ελληνικής γλώσσης και καταθέλγουν τις ευγενείς και μεγάλες ψυχές διαμέσου των αιώνων. Ξένοι όπως Ρώσοι, Σέρβοι, που είναι ευγνώμονες απέναντι του ελληνικού έθνους, αναγνωρίζουν και ομολογούν ότι η Ορθοδοξία είναι ελληνική με την έννοια που ανέφερα προηγουμένως. Ελλήλυθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Θα αποφάνω και θα φέρω καρπών πολλήν, είπε ο Χριστός. Θα ελκύσω στην πίστη το μεγάλο έθνος των Ελλήνων. Ο Φίλιππος έφερε στον Χριστό ένα Απόστολο, τον Αθαναήλ, έφερε στον Χριστό τους Έλληνες, δείγμα των Ελλήνων, των εκατομμυρίων των αναρυθμίτων Ελλήνων που προσήλθαν κατόπιν στη χριστιανική πίστη. Αλλά ο Φίλιππος, όσο μεγάλος και αν είναι, σαν άνθρωπος είχε και αυτός τις ατελειές του. Είχε το μεγαλείο του, αδελφοί, αλλά είχε και τις ατελειές του. Το Ευαγγέλιο αναφέρει δύο ατέλειες του Φιλίππου. Η μία αναφέρεται στο έκτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Ο Χριστός σαν μαγνήτης ήλκησε στην έρημο χιλιάδες ανθρώπων από τις πόλεις και τα χωριά. Βγήκαν στην έρημο 5.000 άνδρες και περισσότερες γυναίκες και παιδιά για να ειδούν τον Χριστό και να ακούσουν τον Χριστό.
βλέποντας ο Χριστός τα πλήθη να σειραίουν προς Αυτόν στην έρημο, απευθύνθηκε στο Φίλιππο και είπε: «Πόθεν αγοράσομεν άρτος εν τη ερήμο ή να φάγω συνούτη?» Φίλιππε, πολλής λαός έρχεται εδώ στην έρημο. Από πού θα αγοράσουμε ψωμιά για να φάνε οι άνθρωποι? Χιλιάδες άνθρωποι. Τι απήντησε ο Φίλιππος? «Έχουμε 200 δινάρια, αλλά ψωμιά 200 διναρίων δεν αρκούν να πάρει κανείς ένα κομματάκι μικρό». Να η ατέλεια του Φιλίππου. Είχε κοντά του το Χριστό. Ο Χριστός απέδειξε ότι είναι παντοδύναμος. Ό,τι ήθελε ο Χριστός μπορούσε να το κάνει αμέσως. Ο Χριστός είχε κάνει τόσα θαύματα και στους Αποστόλους είχε δώσει την εξουσία να κάνουν θαύματα. Τι έπρεπε να σκεφτεί ο Φίλιππος και τι έπρεπε να απαντήσει? «Κύριε, είσαι εσύ κοντά μας? Ουδε μία ανάγκη υπάρχει. Εσύ θα πεις ένα λόγο και θα γεμίσει έρημος με ψωμιά για να φάγει ο λαός». Δεν έριξε άλλωστε ο Θεός, άλλοτε ο Θεός την έρημο, γλυκητά τη τροφή μάνα και έφαγαν εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλίτες? Δεν σκέφτηκε ο Φίλιππος ούτε εκείνο το θαύμα της Παλαιάς Διαθήκης με το μάνα, ούτε τα θαύματα που έκανε ο Χριστός και έκαναν οι ίδιοι οι Απόστολοι. Δεν σκέφτηκε την περίπτωση του θαύματος και είπε: «Έχουμε 200 δινάρια, τι να αγοράσουμε και τι να φάει ο κόσμος με τα 200 δινάρια». Δεν είχε έρθει ακόμη η Πεντηκοστή. Δεν είχε έρθει ακόμη ο Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο. Ήσαν ακόμη αρκετά ατελείς οι μαθητές. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, οι χριστιανοί αισθάνονταν και σκέπτονταν διαφορετικά. Θυμηθείτε, πέθανε στην Ιώπη μία μαθήτρια, μία χριστιανή, Αγία και Ελεήμων, η Ταβιθά. Μόλις απέθανε η Ταβιθά, οι χριστιανοί σκέφτηκαν για Ανάσταση. Δεν είπαν απέθανε, τέρμα, δεν υπάρχει πλέον ελπής. Όχι. Αλλά έστειλαν απεσταλμένος στη Λίδα να συναντήσουν τον Πέτρο και τον κάλεσαν να έλθει επιγόντως να αναστήσει την Ταβιθά. Χωρίς Πνεύμα Άγιο, αδελφοί μου, ούτε μπορούμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα, ούτε μπορούμε καν να σκεφτούμε πολλά μεγάλα πράγματα. Ο Φίλιππος έδειξε και άλλη μεγαλύτερη ατέλεια, αλλά και εκείνη την ατέλεια πρώτης Πεντηκοστής. Τη Μεγάλη Πέμπτη, πρωτού συλληφθεί ο Χριστός και παραδοθεί στο θάνατο,
έκαμε εκτενή ομιλία προς τους μαθητάς του. Περιλαμβάνεται στο πρώτο από τα 12 Ευαγγέλια, από τις 12 Ευαγγελικές περικοπές της Μεγάλης Πέμπτης. Είναι οι λόγοι της Διαθήκης, της Νέας Διαθήκης, οι συγκινητικότεροι λόγοι του Χριστού, οι συγκινητικότεροι λόγοι από όλους τους λόγους όσοι ακούστηκαν πάνω στον πλανήτη μας. Πολλές φορές εκείνη τη νύχτα ο Χριστός εν όψη του θανάτου του ομίλησε για τον Πατέρα του, και κάθε φορά που ο Χριστός μιλούσε για τον Πατέρα του, μέσα στη φιλόθεη ψυχή του Φιλίππου άναβε περισσότερο ο πόθος να ειδεί το Θεό Πατέρα. Αυτός είναι ο μεγάλος και φλογερότερος πόθος των ευγενών και φιλοθέων ψυχών, να ειδούν το Θεό Πατέρα, να απολαύσουν τη δόξα του Θεού Πατρός. Θυμηθείτε τι έλεγε ο ψαλμωδός: «Χορταστήσομαι, Κύριε, εν το οφθήνεμι την δόξαν Σου». Θα χορτάσω, Κύριε, όταν ειδώ τη δόξα Σου. Οι μεγάλες ψυχές δεν θέλουν να δουν τη δόξα ματέων ανθρώπων, αξιωματούχων και ισχυρών του κόσμου τούτου, πολιτικών ιδίως, αρχόντων και κομματαρχών. Οι φιλόθεες ψυχές μια δόξα θέλουν να ειδούν, μια δόξα τους γεμίσει, η δόξα του Θεού. «Χορταστήσομαι εν το οφθήνεμι την δόξαν Σου», έλεγε ο Δαβίδ, που εδοκίμασε πολλές δόξες, γιατί κατήγαγε πολλές νίκες και πολλούς τριάμβους, αλλά δεν ικανοποιείτο από καμία δόξα. Θα ικανοποιείτο πλήρως αν έβλεπε τη δόξα του Θεού. Θυμηθείτε επίσης τον μεγάλο Μωυσή, τον μεγάλο ηγέτη που κράτησε στους ώμους του 4 δεκαετίες, 40 χρόνια, τον τόσο μεγάλο αλλά και τόσο δύσκολο ισραηλιτικό λαό. Διψούσε και αυτός να δει το Θεό και τη δόξα του Θεού. Έλεγε στο Θεό: «Κύριε», είπες, «είδασε παραπάντας και χάριν έβρες παρεμή». «Κύριε», είπες, «για μένα το Μωυσή σε αγαπώ περισσότερο από όλους και απολάβεις της ευνοίας μου. Εάν, Κύριε, με αγαπάς περισσότερο από όλους και απολάβω της ευνοίας Σου, δείξον μη σε Αυτόν γνωστός, όπως είδωσε και ευρικός ο χάριν παρασύ. Ή αν μ' αγαπάς τόσο πολύ, περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, σε παρακαλώ, δείξε σε μένα κατά τρόπο φανερό τον εαυτό Σου, για να καταλάβω την αγάπη Σου, την ευνοιά Σου. Δείξον μη την σε αυτού δόξα,
δείξε μου τη δόξα σου και το μεγαλείο σου, Κύριε. Δεν υπάρχει άλλη μεγάλη ευτυχία. Η μεγάλη ευτυχία είναι να δει κανείς τη δόξα του Θεού μας. Ακούοντας ο Φίλιππος, όμοιος με τον Δαβίδ και όμοιος με τον Μωυσή, ακούοντας ο Φίλιππος τον Χριστό να μιλάει για τον πατέρα του, παρακάλεσε και αυτός και είπε: «Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν». «Κύριε, δείξε μας τον πατέρα». «Αξίωσέ μας να δούμε τον πατέρα σου και μας αρκεί, δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Θα πλημμυρίσουν οι ψυχές μας από ευτυχία. Θα είμαστε πανευτυχείς, Κύριε, όταν δούμε τον πατέρα». Κοίταξε ο Χριστός το Φίλιππο και του είπε: «Το σου των χρόνων με θυμών ημί και ου και γνωκάς με, Φίλιππε, ο εωρακός εμέ, εώρα και τον πατέρα, και πώς λέγεις δείξον ημίν τον πατέρα, ου πιστεύεις ότι εγώ εν το πατρί και ο πατήρ εν εμί εστί». Τι μεγάλα λόγια, αδερφοί μου. Τι παράδοξα λόγια, τι θεολογικά και μυστηριώδη λόγια. Τέτοια λόγια ούτε τόλμησε ποτέ να είπε κανείς, ούτε ήρθαν ποτέ στη διάνοια ανθρώπου. Τέτοια λόγια είπε ο Χριστός, διότι είχε τη συνείδηση ότι δεν είναι απλός άνθρωπος, αλλά είναι Θεός που έγινε άνθρωπος. Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες ακόμη. 3 χρόνια είμαι μαζί σας. Ομιλώ συνεχώς, θαυματουργώ συνεχώς με τα λόγια μου και με τα έργα μου. Κηρύσω και διακηρύσω τι είμαι και εσύ ακόμη δεν με γνώρισες. Όποιος είδε εμένα είδε τον πατέρα. Και πώς λέγεις δείξε μας τον πατέρα. Δεν πιστεύεις, είναι ζήτημα πίστεως, αδελφοί μου. Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στον πατέρα και ο πατέρας είναι μέσα σε μένα. Παραδοξότατος λόγος. Ποτέ ένας άνθρωπος δεν μπορεί να πει στον άλλον άνθρωπο: «Εγώ είμαι μέσα σε σένα και εσύ είσαι μέσα σε μένα». Γιατί κάθε άνθρωπος έχει χωριστή ουσία, δική του ουσία, δικό του σώμα και δική του ψυχή. Ο Χριστός όμως είπε: «Εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε μένα». Τι σημαίνει ο παραδοξότατος αυτός λόγος? Ότι ο Πατέρας και ο Υιός είναι ένα πρόσωπο? Όχι. Αυτό είναι αίρεσης, σαβελιανισμός, μεγάλη βλασφημία. Είναι 2 πρόσωπα. Άλλο πρόσωπο ο Πατέρας, άλλο ο Υιός. Με το Άγιο Πνεύμα γίνονται 3 τα πρόσωπα. Ο Πατέρας και ο Υιός 2 πρόσωπα. Αλλά το ένα πρόσωπο είναι μέσα στο άλλο. Αλληλοπεριχωρούνται τα πρόσωπα, όπως λέμε στη θεολογία,
Και τούτο σημαίνει ότι τα δύο πρόσωπα έχουν μία ουσία. Η ουσία του Πατρός είναι και ουσία του Υιού. Συμπίπτουν κατ' ουσίαν τα δύο πρόσωπα. Τούτο είναι το ύψιστο δόγμα της πίστης. Είναι, επαναλαμβάνω, θέμα πίστεως. Ποτέ δεν θα μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο πράγμα το ανθρώπινο μυαλό. Απεκάλυψε αυτή την αλήθεια ο ουρανός και την δέχονται οι πιστοί της γης. Όποιος είδε εμένα είδε τον Πατέρα, διότι εγώ και ο Πατέρας μία ουσία έχουμε, μία θεότητα. Ό,τι έχει ο Πατέρας έχω και εγώ ο Χριστός. Ό,τι έχω εγώ ο Χριστός έχει και ο Πατέρας. Την ίδια δύναμη έχουμε, την ίδια γνώση, την ίδια σοφία. Τα πάντα έχουμε κοινά. Η μόνη διαφορά είναι ότι ο ένας είναι Πατέρας, ο άλλος Υιός. Ο Φίλιππος έπειτα από 3 χρόνια διδασκαλίας και θαυματουργίας του Ιησού έπρεπε να είχε σχηματίσει τη σωστή ιδέα για τον Χριστό. Έπρεπε να είχε καταλάβει ότι ο Χριστός και ο Θεός είναι ένα και το αυτό κατ' ουσίαν. Έπρεπε με άλλα λόγια να καταλάβει ότι ο Χριστός είναι αυτή η Θεότης. Ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος, Θεός και άνθρωπος, θεάνθρωπος. Έπρεπε να είχε καταλάβει ότι ο Υιός δεν είναι κατώτερος από τον Πατέρα. Ίσως με τον Πατέρα, εικόν, ισότυπος και απαράλλακτος του Θεού Πατρός. Γιατί δεν κατάλαβε ο Φίλιππος? Δεν κατάλαβε γιατί άνθρωπος ήταν ο Φίλιππος, παιδί του Αδάμ και της Εύας. Ανήκε και ο Φίλιππος στους πεπτοκότας. Όλα τα τέκνα του Αδάμ πεπτοκότα είναι και ατελή είναι και δεν συλλαμβάνουν εύκολα τις ύψιστες αλήθειες. Έπρεπε να έρθει το Άγιο Πνεύμα για να καταλάβει ο Φίλιππος, να καταλάβουν όλοι οι Απόστολοι ότι ο ταπεινός Ιησούς ο Ναζωραίος δεν είναι απλός άνθρωπος. Δεν είναι απλός προφήτης, ο μεγαλύτερος των προφητών. Δεν είναι απλός Μεσσίας, απεσταλμένος του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός σαρκωμένος. Οι ατέλειες του Αποστόλου Φιλίππου, αλλά και των άλλων Αποστόλων, παρηγορούν και εμάς, αδελφοί μου, που είμαστε ατελέστεροι, πολύ ατελέστεροι των Αποστόλων. Αλλά εμείς πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι ζούμε 19 και πλέον αιώνες μετά την Πεντηκοστή και ορισμένες ατέλειες είναι πολύ βαριές για μας τους χριστιανούς που ζούμε αιώνες μετά την Πεντηκοστή και είμαι θαμέτωχη Πνεύματος Αγίου. Το λέγω διότι υπάρχουν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος και δεν έχουν συνειδητοποιήσει την υψίστη αλήθεια
ότι ο αρχηγός της πίστεώς μας, ο Ιησούς ο Ναζωραίος, δεν είναι κατώτερος από το Θεό Πατέρα. Είναι ίσος με το Θεό Πατέρα. Είναι, όπως ομολόγησε ο Απόστολος Θωμάς, ο Κυριός μας και ο Θεός μας. Όταν συνειδητοποιεί κανείς την υψίστη αυτή αλήθεια και πλημμυρίζει η καρδιά του από αισθήματα λατρείας προς τον Χριστό, τότε είναι σπουδαίος χριστιανός, τότε είναι συνειδητός χριστιανός, τότε είναι αληθινός χριστιανός και αληθινός λάτρης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Θέλω, αγαπητοί, να σφραγίσω την ομιλία για τον Απόστολο Φίλιππο με μία προτροπή. Είναι η αναγκαιότερη και σπουδαιότερη προτροπή που μπορεί να γίνει προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ο Φίλιππος έφερε κοντά στον Χριστό ένα άλλο Απόστολο και στη συνέχεια έφερε χιλιάδες και μυριάδες ψυχές κοντά στον Χριστό. Εμείς φέραμε ψυχές κοντά στον Χριστό, φέραμε έστω μία ψυχή κοντά στον Χριστό, κάναμε έργο μικρού Αποστόλου, μικρού Ιεραποστόλου. Ή αν κανείς βρήκε το Χριστό, πρέπει να τον φανερώσει και στους αδελφούς. Ή αν κανείς αισθάνθηκε χαρά από τη γνωριμία με το Χριστό, πρέπει να κάνει μέτοχο της χαράς και τον συνάνθρωπο. Ή αν κανείς έχει τη συνείδηση ότι μπήκε στο δρόμο της σωτηρίας, πρέπει να φέρει και να βάλει στο δρόμο της σωτηρίας και άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εάν όλοι όσοι ευρισκόμεθα εδώ μέσα επιδράσαμε με τα λόγια μας και με το παραδειγμά μας πάνω σε άλλες ψυχές και τις φέραμε κοντά στον Χριστό. Οπωσδήποτε πρέπει όλοι εμείς οι χριστιανοί να έχουμε μεγάλη αγωνία, όχι μόνο για τη σωτηρία του εαυτού μας, αλλά για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, των οικείων, των συγγενών, των φίλων, των γνωστών και των αγνώστων και των εχθρών μας ακόμη. Και να κάνουμε το παν για να φέρουμε ψυχές κοντά στο Χριστό, να σωθούν εκείνες οι ψυχές και κοντά σε εκείνες να σωθούμε και εμείς. Προπάντων πρέπει να φροντίσουμε να βγουν στην Εκκλησία του Χριστού εργάτες του Ευαγγελίου. Έχουμε ανθρώπους όλων των ιδιωτήτων, όλων των επαγγελμάτων, όλων των λειτουργημάτων, αλλά εργατών του Ευαγγελίου έχουμε μεγάλη έλλειψη. Προλίγων ετών από τον Καναδά, από το Μόντρεαλ του Καναδά, ήρθε και με συνήντησε ένα χριστιανικό ζεύγος. Άνθρωποι με φλογερή αγάπη στο Χριστό. Προτού με συναντήσουν, πήγαν σε κάποιο μοναστήρι και είδαν μια ασκήτρια.
την εγνώριζα κι εγώ. Ταρσό το όνομά της. Εκοιμήθη. Η Ταρσό ήταν μία δια Χριστών σαλή. Παρίστανε τον ανισόρροπο, ακόμη έλεγε και λόγια άπρεπα για να δώσει την εντύπωση ότι είναι τρελή και αμαρτωλή και να μην της δίνει κανείς καμία αξία και σημασία. Οι σαλοί εξουθενώνουν τελείως τον εαυτό τους. Πήγαμε, μου είπαν, και είδαμε την Ταρσό. Τι σας είπε η Ταρσό, ρώτησα. Μας είπε πολλά σαλά, ανισόρροπα, μου είπαν. Αλλά στο τέλος της είπαμε, αδελφή Ταρσό, πες μας και ένα πνευματικό λόγο. Μας κοίταξε τότε, λέει, με ένα βλέμμα εταστικό, διαπεραστικό, και μας είπε, παιδιά μου, εκεί μακριά που βρίσκεστε στα ξένα, να αγωνίζεστε, διότι ο θερισμός είναι πολλής και οι εργάτες ολίγοι. Είπε το λόγο του Χριστού, ο θερισμός πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Πήρα το χριστιανικό αυτό ζεύγος και το οδήγησα στο μοναστήρι του Οσίου Εφραίμ στη μάκρη Αττικής για να προσκυνήσουν τον Όσιο και να γνωριστούν και με τη γερόντισσα, τη Μακαρία, μια ευλαβεστάτη γερόντισσα στην οποία έπειτα από 500 περίπου χρόνια αφανίας παρουσιάστηκε ο Όσιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης και θαυματουργός, και υπέδειξε τον τόπο όπου ήταν θαμμένος και έδωκε εντολή να σκάψει και να τον φέρει στην επιφάνεια. Έσκαψε η γερόντισσα σε βάθος περίπου 2 μέτρα και όταν έφτασαν στα οστά του Αγίου πλημμύρισε ο χώρος από ευωδία. Είναι μεγάλος Άγιος και Θαυματουργός ο Όσιος Εφραίμ, ομοιάζει με τον Άγιο Ραφαήλ της Μυτιλίνης. Και εγώ ταπεινός έχω αισθανθεί πολλές φορές την ευωδία του Αγίου, και πάρα πολλοί άνθρωποι ανύποπτοι που πήγαν στο μοναστήρι μέθησαν από την ευωδία του Αγίου. Μερικές φορές πλημμυρίζει όλος ο χώρος του μοναστηριού από την ευωδία. Και ένας μπορεί να πνίγεται στην ευωδία και ο άλλος, που μπορεί και εκείνος να είναι καλός χριστιανός, να μην αισθάνεται τίποτε. Για να καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για θαυματουργική ευωδία και όχι για φυσικά αρώματα και για απάτες των μοναχών. Απευθύνθηκα στη γερόντισσα Μακαρία. Δεν λέει πολλά λόγια η γερόντισσα Μακαρία. Είναι ολιγόλογη και προσεύχεται νοηρός για τους ανθρώπους. Γερόντισσα, είπα, εδώ το ζεύγος είναι χριστιανικό, ήρθε να προσκυνήσει στην Αγία Γη της Ελλάδος από το Μόντρεαλ του Καναδά. Σας παρακαλώ να τους πείτε ένα πνευματικό λόγο. Τι είπε η γερόντισσα Μακαρία? Τους κοίταξε καλά και είπε, παιδιά μου, εκεί μακριά που βρίσκεστε στα ξένα, να αγωνίζεστε, διότι ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες ολίγοι. Τον ίδιο λόγο που είπε η Ταρσό, κοιταχτήκαμε, δεν είπαμε τίποτε. Μετά πήρα το χριστιανικό αυτό ζεύγος και πήγαμε στον Άγιο Γεώργιο Καρέα, όπου ένας ευλαβής ιερομόναχος με μεγάλη αγάπη προς τους πονεμένους ανθρώπους, ο πατήρ Σάβας, ο Αχιλλέος Κύπριος,
διαβάζει ευχές για τους αρρώστους και μάλιστα για τους δαιμονισμένους που φέρνουν από όλο τον κόσμο. Τον πλησίασα και τον παρακάλεσα, «Πάτερ Σάβα, να διακόψεις 2-3 λεφτά να σε χαιρετήσει ένα χριστιανικό ζεύγος από το εξωτερικό. Θέλει να πάρει την ευχή σας». Διέκοψε ο πατήρ Σάβας, χαιρέτησε το χριστιανικό ζεύγος και είπα, «Πάτερ Σάβα, δεν σας απασχολούμε πολύ. Θέλουμε να πείτε 2 πνευματικές λέξεις εδώ στους αδελφούς». Τι είπε ο πατήρ Σάβας? Τους κοίταξε κι αυτός καλά και τους είπε, «Παιδιά μου, εκεί στα ξένα που βρίσκεστε, να αγωνίζεστε, ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες ολίγοι». Κοιταχτήκαμε τότε όλοι, παραξενεύτηκε ο πατήρ Σάβας. «Πάτερ Σάβα», του λέμε, «είστε ο τρίτος που λέτε τον ίδιο ακριβώς λόγο». Τι ήθελε να δείξει ο Θεός? Ήθελε να δείξει ότι αυτές οι ψυχές ήταν ψυχές που μιλούσαν με την έμπνευση του Θεού. Τι άλλο ήθελε να δείξει? Ότι η μεγαλύτερη ανάγκη είναι η ανάγκη εργατών του Ευαγγελίου. Το μεγαλύτερο έργο είναι το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου, της καλλιεργίας των ψυχών, της επεκτάσεως της Βασιλείας του Χριστού πάνω στη γη. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, «Δεήθητε του Κυρίου ή να εκβάλει εργάταση στον αμπελώνα αυτού». Παρακαλέστε τον Κύριο να βγάλει εργάτες στον αμπελώνα του, στο θείο αμπελώνα στην Εκκλησία. Είναι ολίγοι, πάρα πολύ ολίγοι αδελφοί μου, οι αληθινοί εργάτες του Ευαγγελίου. Δεν ομιλώ για τους ιδιωτελείς, δεν ομιλώ για υποκριτάς, για απίστους, για μοχθηρούς, για φτωνερούς ανθρώπους, για δεσποτομανείς και δεσποτοκράτες. Ομιλώ για γνησίους εργάτες του Ευαγγελίου που γίνονται θυσία για τον Χριστό και για την Εκκλησία. Είναι ολίγοι και μυστικά από τον ουρανό ακούεται και προς εμάς να απευθύνεται η μεγάλη προτροπή, «Δεήθητε του Κυρίου ή να εκβάλει εργάταση στον αμπελώνα». Φροντίσετε μέσα από τις οικογένειές σας να προέρθουν ιεραπόστολοι, θεολόγοι, ιερείς, αρχιερείς, άνθρωποι με μεγάλους και υψηλούς πόθους για τη σωτηρία των ανθρώπων και για τη δόξα του Χριστού. Νέοι Φίλιππι, νέοι Ματθαίοι, νέοι Παύλοι, ιεραπόστολοι που να καλλιεργήσουν το έθνος, να αναπτύξουν εσωτερική αλλά και η εξωτερική ιεραποστολή και να αναδείξουν το έθνος άξιον του Λόγου του Χριστού, όταν Έλληνες εζήτησαν να τον ειδούν. «Νιν ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού». Αμήν.